Λήγει στις 31 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2021 μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις και τους φορολογούμενους να πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα. Εάν το επιθυμούν, μπορούν να μην κάνουν χρήση της δυνατότητας πληρωμής σε δόσεις, αλλά να προχωρήσουν στην εφάπαξ πληρωμή του ποσού, κερδίζοντας και την έκπτωση του 3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, όπως ανέφερε ο Σπύρος Μπέκας, πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνών Ιωαννίνων, ένα μεγάλο ποσοστό των εκαθαριστικών είναι πιστωτικό. Φέτος όμως, με την ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, αρκετά νωρίς, ο μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών είχε τη δυνατότητα του αυτόματου συμψηφισμού τυχών επιστροφών με τις οφειλές του ΕΝΦΙΑ. Είμαστε στη λήξη των φορολογικών δηλώσεων. 31 Αυγούστου λήγουν και φετινές φορολογικές δηλώσεις. Προβλέπω ότι η παράταση περισσότερη δεν θα δοθεί. Οπότε καλό είναι όποιος δεν έχει κάνει τη φορολογική του δήλωση να σπεύσει τις επόμενες μέρες να την κάνει. Βρισκόμαστε, όπως είπα, στο τέλος. Είναι λίγες αυτές που έχουν απομείνει. Οπότε προχωράμε και εμείς βήμα-βήμα για να τελειώσουμε και αυτό το φετινό γολγοθά των φορολογικών δηλώσεων με τις πολλές διαφορετικότητες και φέτος και βρίσκεται στη λήξη τους. Είναι αρκετές πιστωτικές, έτσι, οι φορολογικές δηλώσεις, όσες έχουν καθαριστεί. Είναι αρκετές πιστωτικές. Κοιτάξτε, τα ποσοστά είναι περίπου ίδια κάθε χρόνο. Βεβαίως είναι και πιστωτικές και γι' αυτό φέτος ένα τίκ ήταν ότι βγήκε νωρίτερα ο ΕΝΦΙΑ φέτος για να μην επιστρέφουν τα χρήματα και να συμψηφίζονται με τον ΕΝΦΙΑ. Ήταν για να παίρνουν τα χρήματα πιο γρήγορα η κυβέρνηση. Και πέρα από αυτό όμως είναι και μια διαδικασία που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εξυπηρετεί και τους φορολογούμενους. Έτσι, το να έχει κάποια οφειλή και να συμψηφίζεται αυτόματα, μάλλον είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θετικότατη. Από το να παίρνει τα χρήματα τον Αύγουστο και να τα επιστρέφει το Σεπτέμβριο, σαφέστατα είναι θετική εξέλιξη. Επίσης, να πούμε ότι με τα νέα δεδομένα στο taxnet, στο gov.gr, μπορούμε να κάνουμε τους ψηφισμούς πολύ εύκολα πλέον. Με μία αίτηση γίνεται προς την ΔΟΗ και γίνονται ψηφισμοί. Απλοποιούνται αρκετά κάποια σημεία τα οποία θα έπρεπε να ήταν εύκολα εδώ και χρόνια και γίνεται πιο εύκολη δουλειά των φορολογουμένων. Μέχρι τις 31 Αυγούστου επίσης θα πρέπει να πληρωθεί και το ποσό που έχει αναρτηθεί για όσους έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή. Ο κ. Μπέκας αναφέρθηκε τέλος στην πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας κ. Χατζηδάκη σχετικά με την παραγραφή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε βάθος 20 ετίας, λέγοντας πως αυτή αφορά μόνον εκείνους που μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει κάποιο ειδοποιητήριο για βεβαιωμένη οφειλή τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, όπου ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι η παραγραφή, η 20ετής παραγραφή των οφειλών του ΕΦΚΑ θα γίνει 10 χρόνια σύμφωνα με μια απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας του 2021, θα πρέπει να εναρμονιστεί. Και αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα βεβαίως οφειλών στα χέρια τους. Αυτοί που έχουν λάβει βεβαίως οφειλών και τους έχει έρθει το ειδοποιητήριο, η παραγραφή θα είναι για 20 χρόνια. Όσο ήταν δηλαδή και τώρα. Για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο, η παραγραφή πάει στα 10 χρόνια. Είναι ανεξαρτήτως ποσού οφειλών, δηλαδή και πολύ μεγάλα ποσά επίσης θα παραγράφονται. Ακριβώς. Ανεξαρτήτως ποσού και μεγάλα ποσά. Όσοι δεν έχουν ελεγχθεί ή όσοι δεν φαίνονται ακόμα, τα ποσά όλα αυτά πρέπει να γίνει και ανάλογος έλεγχος. Από τη στιγμή που υπήρχε η 20ετής παραγραφή, έχουν αφήσει όλα αυτά τα χρόνια να μένουν στο ράφι αυτές οι οφειλές. Κατά συνέπεια, δεν έχουν σταλεί σε πάρα πολλούς ειδοποιητήρια. Οπότε, μέχρι να βγει να κατατεθεί ο νόμος, από εκείνη την ημέρα και μετά, τα προηγούμενα 10 χρόνια για αυτούς παραγράφονται και δεν θα οφείλουν τίποτα για αυτά τα χρόνια.